Γιατί το παγωτό σε αδυνατίζει και άλλα τρία φαγητά που κάνουν ακριβώς το ίδιο που θα σε σοκάρει εντελώς. Με ποιο τρόπο θα σε αδυνατίσει το παγωτό? Λοιπόν, το παγωτό, παιδιά, έτσι ξέρουμε όλοι ότι είναι αμφιγεινό. Ξέρουμε ότι έχει τη ζάχαρη του, έχει τα λιπαρά του. Εντάξει. Και λέμε μακριά από το παγωτό και αν θέλω να αδυνατίσω, δεν θα φάω παγωτό. Έτσι δεν είναι? Δεν θα φάω παγωτό, δεν θα φάω πίτσα, δεν θα φάω κρέπα, δεν θα φάω τόνο, δεν θα φάω τόλο. Έχω εγώ μια μαθητρία η οποία είχε κολλήσει. Εντάξει, είχε κολλήσει για 1-2-3 εβδομάδες. Μου λέει Σαρώ, έχω κολλήσει που έχω κολλήσει. Ρε φίλε, μπορώ τουλάχιστον να φάω ένα παγωτάκι? Τι λέω, τι εννοεί μπορεί, αφού κάθε εβδομάδα το έχουμε βάλει στο πρόγραμμα, ποτέ δεν θα τρώω παγωτό. Λέει, για να είμαι καλύτερη, λέει, δεν τρώω παγωτό. Ωραία. Με το που έφαγε το παγωτό, παιδιά, την επόμενη μέρα ακριβώς φλάπη ζυγαριά. Και ξεφούσκωσε και τη βοήθησε να πάει τουαλέτα και ξεφούσκωσε την κοιλιά και τη βοήθησε να χάσει. Εντάξει, αλλά πρέπει να γίνει με τρόπο. Εντάξει, δεν σου λέω τώρα να φας 3 κιλά παγωτό. Εντάξει, αλλά η σαβουρίτσα έτσι εδώ και εκεί χρειάζεται. Δηλαδή, αυτό που προτείνω είναι τουλάχιστον 1-2 φορές την εβδομάδα να φας τη βλακία σου. Να φας το παγωτάκι σου, να φας τη βλακία απ' έξω, να φας το μπισκοτάκι. Εντάξει, αλλά πρέπει να γίνει υπό όρους. Ποιοι είναι αυτοί οι όροι? Δεν θα το φας για πρωινό. Μπισκότο το πρωί. Ό,τι να είναι. Δεν θα το φας για πρωινό. Δεν θα το φας για μεσημέρι. Θα το φας για βράδυ. Πώς θα το φας για βράδυ? Πρώτα φας μια σαλάτα με ξύδι. Πιο αργή απορρόφηση. Κρατάει τα επίπεδα ζαχάρου σταθερά. Και όταν έχει έρθει 16 ώρες νηστεία, γεύμα 1, γεύμα 2 και παγωτό στο τέλος, το παγωτό δεν πιάνει τόπο πουθενά. Πάει έτσι. Πάει έτσι. Εντάξει. Τώρα, πώς θα σε βοηθήσει το παγωτό να χάσει? Παιδιά, το παγωτό είναι γιαούρτι ουσιαστικά. Εντάξει. Γιαουρτάκι, πρόβιο του Θεού είναι. Εντάξει, οπότε είναι το γιαουρτάκι, έχει την πρωτεϊνούλα του. Οπότε από όλα τα άλλα, τη σαβούρα, ας πούμε, τηγανιτές πατάτες, φουλ σαβούρα, παγωτό, πολύ καλύτερο. Γιατί το θέλουμε αυτό σε μια δίαιτα? Γιατί βοηθάει στο έντερο, παιδιά, να λειτουργήσει λίγο το εντεράκι. Άμα είσαι φουλ στεγνά συνέχεια, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Σαν το κρεβάτι. Στο κρεβάτι, ξέρεις, είσαι και λίγο ζόρικος και λίγο αυστηρός, που και πού σκάς και ένα φυλάκι, είσαι και τρυφερός, είναι καλός συνδυασμός. Ξεκλειδώνει το έντερο, ξεφουσκώνει την κοιλιά. Και ψυχολογικά σε βοηθάει πάρα πολύ, γιατί ξέρεις ότι έχεις να φας παγωτό και θα χάσεις. Και την επόμενη μέρα θα σε ξεφουσκώσει, θα χάσεις. Δεν είναι ότι θα φύγει όλο αυτό που θα φύγει είναι λίπος, αλλά θα φύγει αυτό το φούσκωμα που έχεις και θα σου δώσει και ένα boost ψυχολογικά και θα ξεκλειδώσεις τον οργανισμό σου και τον μεταβολισμό σου. Μία φορά την εβδομάδα φας τη μαλακιά σου? Ναι. Τώρα, ένα 100% υγιεινό παγωτό που έχει μόλις 150 θερμίδες, 0 ζάχαρη. Σε χορταίνει, σε φουσκώνει, είναι υγιεινό και μπορεί να το τρως κάθε μέρα. Και υπήρχαν φάσεις στη ζωή μου που τρώγα 2 φορές την ημέρα. Πάτα το προφίλ μου και ψάξε κάτω και θα δεις πέρσι σχεδόν, τέτοια ώρα, είχα ανεβάσει ένα βίντεο με τη συνταγή βήμα-βήμα. Οπότε ψάξε, βρες το ή πάτα στην αναζήτηση, σάρωσε το παγωτό ή κάτι, 0 θερμίδες, θα το βρεις. Εντάξει, εκεί είναι, βρες το. Είναι πραγματικά σωτήριο. Εντάξει, όσοι το έχουν δοκιμάσει μου λένε τα καλύτερα. Και δεν είναι γρανίτα, παιδιά, είναι παγωτό. Εντάξει, μόνο 150 θερμίδες, 2 λίτρα. Αν δεν μπορείς να βρεις ένα παγωτό στο προφίλ μου, δεν κάνεις για τίποτα, ρε φίλε. Άστο. Άστο καλύτερα. Πήγαινε, κάτσε στον καναπέ, παρήγγειλε McDonald's. Και άστο, μη άσε τις προπάθειες. Δεν μπορείς να βρεις ένα βίντεο στο. Είσαι σοβαρός τώρα, μας τρελάνεις. Θα βρεις ένα βίντεο. Τώρα, επόμενο φαγητό που είναι έτσι, έχει κακό όνομα, κακή φήμη. Αλλά κακά τα ψέματα, δυνατίζει. Ποιο είναι? Ζελαδάκι, ζελές χωρίς ζάχαρη. Γιώτης. Τώρα. Έχει βγει βρώμα, έχει φτιαχτεί από αυτό, έχει φτιαχτεί από αυτό, έχει εκμεταλλευτεί τον, έχει εκμεταλλευτεί. Ωραία. Συμφωνώ μαζί σου. Το ζήτημα ποιο είναι? Ότι εμείς θέλουμε να δυνατήσουμε, θέλουμε να φύγει η κοιλιά. Εντάξει. Δεν προσπαθούμε να θεραπεύσουμε το καρκίνο. Δεν προσπαθούμε να κάνουμε θαύματα. Εντάξει. Θέλουμε να δυνατήσουμε. Ένα-ένα. Εντάξει. Αδυνάτησε πρώτα να φύγει η κοιλιά και μου τα ρίξω και στην υγιεινή ζωή, στη φιτ. Α, λίγο ταχύν, λίγο φυσικό βούτυρο, λίγο κρετσίνι, χυμός. Ναι, άμα είσαι αδύνατος, ρε φίλε, χυμός και γαμό. Είναι υγιεινό, είναι ωραίο, σε κάνει νιώθεις ωραία, σου δίνει ενέργεια. Εντάξει. Χυμός. Άμα είσαι αδύνατος, θα πεις χυμό, φυσικό. Αν δεν είσαι, δεν θα ούτε να το διανοηθείς. Εντάξει. Έρχονται συνέχεια αδύνατοι, μου λένε, Σάρω, τι πρόβλημα έχεις με αυτό το φαγητό, Σάρω, τι πρόβλημα. Κανένα, μαζί σου και αυτό, εσύ και αυτό το φαγητό, μια χαρά. Εγώ και αυτό το φαγητό είμαστε τσακωμένοι. Και όλοι αυτοί που έχουν την κοιλιά και έχουν τρώνε αυτά τα φαγητά, να είναι τσακωμένοι. Γιατί τους βοηθάει αυτό το πράγμα. Έτσι. Οπότε, ζελεδάκι. Okay. Ήξερες ότι το ζελεδάκι έχει μόνο πρωτεΐνη μέσα? Το ξέρεις αυτό? Μόνο πρωτεΐνη. Μπορείς να φτιάξεις όλο το σακουλάκι μέσα σε ένα μπολ και αυτό έχει 150 θερμίδες. Μόνο. Εντάξει. Και έρχεται ο άλλος μου λέει, είναι επεξεργασμένο, είναι τώρα, είναι τ' άλλο. Ωραία. Την κοιλιά σου την έχεις δει? Η κοιλιά σου είναι επεξεργασμένη ή είναι φυσική? Ό,τι και να είναι χάλια. Θες να την ξεφορτωθείς? Θα φας ζελεδάκι. Εντάξει. Όταν αδυνατήσεις, κόψε το ζελεδάκι να δεις τι θα γίνει. Αλλά τώρα που θες που βιαζόμαστε, θα φάμε αυτά που έχουν χαμηλά θερμίδες και βγάζουν νόημα. Τι θα κάνουμε? Στο τέλος θα πει τώρα με παγάκια να πούμε. Επόμενο. Coca-Cola Zero. Εντάξει. Έχει γίνει όλο αυτός ο χαμός. Τρέπεται το ένα τ' άλλο. Παιδιά, η Coca-Cola είναι κακή επειδή έχει ζάχαρη μέσα. Όταν βγάζεις τη ζάχαρη και βάζεις κάτι άλλο, εντάξει,
δεν είναι πια κακή, είναι οκ. Okay. Έχει μέσα καφέινη. Η καφέινη είναι αυτό που έχει και ο καφές μέσα. Που σας το προτείνω full, full, full. Παιδιά, καφέινη, καφέινη, καφέινη. Οπότε, όταν πίνεις κοκακόλα, κόβει την όρεξη. Κοκακόλα zero με παγάκια, κόβεται η όρεξη. Μα έχει ζαχαρίνη που έχει βγει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και έχει πει ότι σκοτώνει, ξέρω. Ωραία. Ξέρεις ότι βγήκε πάλι και είπε ότι α, τελικά δεν κάνει κακό. Δηλαδή, μία βγαίνουν λένε ότι είναι καρκινογόνο, μετά βγαίνουν και το διορθώνουν λένε α, τελικά δεν είναι, το βλέπουμε. Εντάξει, παιδιά, είναι συμφέροντα αυτά. Παλεύει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας με την Coca-Cola, παίζουν λεφτά από πίσω, παίζουν συμφέροντα. Λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός, δεν μας πληρώνεις. Ωραία. Θα βγάλω φήμη ότι βρωμάς, ξέρω εγώ. Σου βγάλω το όνομα για να μην σου βγάλω το μάτι. Λέει η Coca-Cola μετά. Συγγνώμη, αλλά πάρ' τα εκατομμύρια στον deal, ας πούμε, για να το φτιάξουμε. Και τι γίνεται, βγαίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός. Α, τελικά η ζαχαρίνη, όχι, okay, δεν είναι τόσο κακή. Τι θέλουμε να κάνουμε εδώ πέρα. Τι θέλουμε να κάνουμε, φύγει η κοιλιά. Πόσα φύγει η κοιλιά. Όταν δεν τρώμε μαλακίες που έχουν θερμίδες μέσα. Όταν δεν πίνουμε μαλακίες που έχουν θερμίδες μέσα. Τις θερμίδες μας δεν τις πίνουμε. Όταν δεν τρώμε ζάχαρη. Εντάξει. Η Coca-Cola Zero δεν έχει ζάχαρη, οπότε είναι μια χαρά. Εντάξει. Μια χαρά είναι. Μπορείς να πίνεις όσο θες. Οπότε, αυτά είναι τα τρία φαγητά. Εάν θες να δεις ακριβώς τι τρώω, πώς το κάνω και αυτά, πάτσε το προφίλ μου, πάτσε το σύνδεσμο που έχω στο προφίλ μου, να δεις ένα 100% δωρεάν σεμινάριο που θα σου δείξει ακριβώς αυτό. Okay. Μην χάνεις χρόνο κάτω τώρα, γιατί τα Χριστούγεννα πλησιάζουν. Η πρωτοχρονιά πλησιάζει, εσύ έδωσε μια υπόσχεση στον εαυτό σου, υποτίθεται ότι α, ου, εγώ τον προηγούμενο χρόνο, το Γενάρη, α, εγώ θα χάσω, εγώ θα κάνω, εγώ θα ράνω. Ωραία, ήρθε, τώρα είμαστε εδώ πέρα, θα έρθει πάλι η πρωτοχρονιά, πάλι ίδιος θα είσαι. Εντάξει, αν δεν κάνεις κάτι τώρα, θα με θυμηθείς εμένα, θα πεις. Α, μου τα έλεγες, άρα. Ναι, και που στα έλεγα, στον τοίχο, καλύτερα να μιλήσω στον τοίχο εδώ πέρα. Καλύτερα τώρα που μιλάω στους τοίχους είναι καλύτερα από το να μιλάω σε σένα. Οπότε πάρε το προφίλ μου, πάρε το σύνδεσμο που έχω στο προφίλ μου, δες αυτό το 100% δωρεάν σεμινάριο για να ξεκινήσεις από σήμερα κιόλας να χάνεις επιτέλους χωρίς πείνα, χωρίς στερήσεις.